Καλή μου φίλη, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Το πρώτο live, όπως το ονομάζουμε, ένα παράθυρο στο Παρίσι. Το ξεκίνημά μας, και γιατί το λέμε πρώτο live, ενώ έχουμε βγάλει πάρα πολλά live μέχρι τώρα, θα το πούμε στην πορεία. Θέλουμε να πάμε σε live σύνδεση κατευθείαν στο Παρίσι, έχουμε ανταποκριτή εκεί και θα τα πούμε μετά όλες τις λεπτομέρειες. Καλώς ήρθατε, όσοι είστε τώρα μέσα και όσοι πρόκειται να μπείτε και σε λίγο, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε τη Χρυσάνθη στο Παρίσι, βρίσκεται ακριβώς σε ένα πολύ ωραίο σημείο και θα μας ανοίξει τώρα το παράθυρο, το Παρίσο παράθυρο όπως το λέω. Πάμε λοιπόν να δούμε, Χρυσάνθη είναι φίλη της σελίδας, είχαμε κάνει μια ωραία συνάντηση διαδικτυακή, είδαμε ωραίες λεπτομέρειες για το ταξίδι της και πάμε να δούμε πού βρίσκεται τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω, παιδιά. Καταρχήν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για να είμαστε μαζί στο όλο το ταξίδι. Σήμερα έκανα όλη αυτή τη βόλτα ακριβώς όπως μου την είπες. Όλο το Σεντζερμέν, όλο το Παρισιέλ, τα πήρα σε όλες τις εκκλησίες, τα τριβάλια, τα πάντα, τα πάντα, ήταν μαγικά. Μαγεύτηκα, δεν ξέρω. Στα προσωπικά μηνύματα περπατάω και είμαι σαν μαγεμένη στο Παρίσι. Δεύτερη φορά που έρχομαι, η πρώτη φορά ήταν τον Ιανουάριο, ήταν και πολύ λίγο. Σχέδια έχει παντού, οι οποίες αχμαλωτίζεις. Περπατάς και πάντα βλέπεις κάτι το οποίο κρατάει το πλέον σου και δεν μπορείς να το πάρεις από εκεί. Πού βρίσκεσαι τώρα? Μια που είμαστε εδώ πέρα, στην πλατεία Κομπόρ, σπέβει Ομόνια, πλατεία Ομονίας δηλαδή. Σπέβει συμφωνώ, γι' αυτό λέμε και τα κόρτα, έτσι τα κόρτα γαλλικά. Και είναι ο τρόφιμος της Ανζελής, δεν βλέπετε στο βάσος, που καταλήγει βάσος στην αυσία της Τριάμφου. Και πάντα θυμάμαι εκείνο το τραγούδιο της Ανζελής, που στην τελευταία του στροφή αναφέρεται φυσικά, γιατί η Ανζελής δεν καταλήγει στην πλατεία των Πορτ. Και λέει το εξής, λέει, αφού έχει πει τα διάφορα, λέει προς το τέλος. Δεν λέω άλλα, δεν τον πω, δεν το πεις, αμέλεγω, δεν ζουγουάζω, λέει, δεν ζουγουάζω, του πάντου σου, ξαντελά μου. Έτσι ήθελα λοιπόν να το πω αυτό το τραγουδάκι και να ταιριάσει. Αυτά είναι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και είναι πιστεύω όλες αυτές οι εικόνες που βλέπεις, σε φωτογραφίες, σε βίντεο, στα πόδια και μετά μπαίνεις μέσα και το ζεις. Είναι σαν να σκέσεις μέσα κινηματογραφική ταινία, λες πώς γίνεται να το ζω αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Θα φύγω αύριο δηλαδή και εγώ το πιστεύω. Το νομίζω ότι ψήφισα μάλλον κατά το πολύ ωραίο ύπνο. Μπράβο Χρυσάνθη, χαιρόμαστε που... Πολύ μαγικά, έχει κρύο, αλλά είναι ωραίο, ενώ σε φωνητικό. Τέλεια. Κάτι μας είπες για την UNESCO, μου είπες. Κώστα, θέλεις να γυρίσω να δούμε λίγο την ομπελίσκο, που είναι ακριβώς από πίσω. Για γύρνα μας λίγο την οθόνη, γύρισέ τη λίγο. Ναι, γύρισέ τη. Οκ. Εντάξει, το βλέπουμε όρθιο. Οκ. Ωραία. Κάτι είχες να μας πεις για... Είχες να μας πεις κάτι για την UNESCO, από ό,τι θυμάμαι. Α, ναι, είμαι εδώ πέρα στο πλαίσιο... Κύριε Παπαϊδάκη, λοιπόν, είμαι στο πλαίσιο μιας συνάντησης που γίνεται επίσης του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, γιατί εγώ ασχολούμαι πολύ με τον χώρο. Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού, το σύντολεγό μου, είναι από την αιγύρια της UNESCO και στεγάζεται στα κτίρια της UNESCO. Σήμερα δηλαδή μέσα στην UNESCO, να φανταστείτε. Και μαζί μου σήμερα έχω ξαναγώ τον κύριο Κατογιάννη, ο οποίος είναι Έλληνας φυσικά και είναι ο υπεύθυνος της μη κλιματοστοσή της Γαλλικής Έξω στην UNESCO. Ωραία. Γεια σας κύριε Κατογιάννη, τι κάνετε? Χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε. Έρχεται εδώ η γλώσσα σαν αφιερωτικά ότι το Συμβούλιο πράγει την αντιμετωπιστορό και την ειρήξη στον κόσμο σε ένα μέρος. Τέλεια. Να την εδράζετε και ο κύριος Κοντογιάννης είναι εδώ, οπότε από ό,τι καταλάβατε είμαστε παντού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είχε λίγο κάποιες διακοπές η σύνδεση. Παρίσι και έλεγε ότι αγαπάει τη Γαλλία μόνο και πολύ. Αυτά είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, Κώστα, που μου είπες. Πώς πέρασες την...
Τύπησα το λόγο και την ώρα όπως ήμουν στην ταινία. Σοβαρά. Δεν πέρασε το αμάξι το ωραίο που σας πάει σε άλλο χρόνο. Πώς πέρασες στην αριστερή όχθη, για πες μας, στην αριστερή όχθη πώς πέρασες? Και μετά μεταφύγαμε στην αρχαία όχθη. Έπιαζα κάτι, καθόμουν να το χάζευα, δεν ήθελα να φύγω. Μετά πήγαινα κάτι και έβλεπα αυτό το επόμενο. Ήταν σαν παραμύθι έτσι. Πραγματικά δεν μπόρεσα να πάω, δεν πήγα. Έχουμε κάτι την επόμενη φορά στη δεξιά όχθη. Αλλά έτσι ευχαριστώ. Πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ευγενική Γάλλη. Δηλαδή έχουμε αυτό το πλάνο πάρα πολύ. Σε πιο ευγενική. Εντάξει, ναι, οκ, κατά προσέγγιση, για τα τελικά, που θα πάμε προς την αψίδα μια μόρφα. Εξαιρετικά. Μπράβο. Κλείσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να περνάτε όμορφα. Να περνάτε όμορφα. Αυτά. Είχαμε live ανταπόκριση λοιπόν από το Παρίσι, από τη φίλη μας τη Χρυσάνθη. Βρίσκεται στην πλατεία Concord, μας έδειξε λίγο από την αψίδα. Πρώτο live σήμερα, ελπίζω να με ακούτε, να με βλέπετε, να πήγαν όλα καλά. Είναι ένας φίλος το λέει όταν ξεκινάμε έτσι κάποιες παραγωγές για πρώτη φορά και μπορεί να έχει γίνει πολύ προετοιμασία. Έχει τις παιδικές του αρρώστιες λέει το θέμα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, αλλά είναι βέβαιο ότι στην πορεία θα φτιαχτούν. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θα υπάρξουν μετά το πρώτο live, θα υπάρξουν αρκετά ακόμα. Και εγκαινιάζουμε κάτι καινούριο σήμερα. Καταρχάς, επειδή είμαστε live, να σας καλησπερίσω, να δω και κάποιους που είσαστε μέσα. Από τους αγαπητούς φίλους, Μαριλένα, ο Δημήτρης, η Γιάννα, η Φωτεινή, γεια σου Φωτεινή, η Τζοάννα, γεια σου Τζοάννα, Ντίνα. Το ανοίξαμε λίγο νωρίτερα, 3-4 λεπτάκια. Ωραία, από αυτούς που έχουν γράψει σχόλια τουλάχιστον, που μπορώ να δω. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Θα υπάρχει αυτό το live μέσα και για τα υπόλοιπα έτσι, που θα πούμε σήμερα. 2-3 έτσι σκέψεις για το πώς το έχουμε σκεφτεί και πώς λέμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, γιατί ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και ήθελα να σας τα πω σε αυτή την πρώτη έτσι, επαφή μας ζωντανά από κοντά. Και γιατί λέμε λοιπόν live νούμερο 1, ναι, έχουν προηγηθεί πάρα πολλά άλλα. Θα κάνουμε μια εβδομαδιαία, να το πω εκπομπή, εβδομαδιαία επαφή, live, όπως το έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, όχι όμως στις αυτή την ώρα που είμαστε τώρα. Τώρα το πρώτο το κάναμε έτσι, ήταν και η Χρυσάνθη επάνω. Θα μπορείτε να μεταδίδετε από το Παρίσι, όποιος πηγαίνει εκεί με επικοινωνία μαζί, να μας μεταδίδετε εικόνες live, ζωντανά. Θα συνεννοούμαστε πρώτα και θα έχουμε αυτή την επαφή. Θα κάνουμε λοιπόν μια εκπομπή εβδομαδιαία. Θα την κάνουμε Παρασκευή 10 η ώρα. Το ψάξα λιγάκι. Έψαξα να βρω λίγο πού θα μπορούσαμε να την βάλουμε για να μην σας προβληματίσουμε ιδιαίτερα, στο να μπορείτε να μπείτε και να δείτε αυτό που θα προετοιμάζουμε κάθε εβδομάδα. Γιατί κάθε εβδομάδα αυτό θα είναι μια προετοιμασμένη εκπομπή. Ναι, μεν θα είναι live, που θα έχει τις δυσκολίες της εν μέρη, δηλαδή θα έχει τα μοντάζ και όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να φτιάξουμε και να διορθώσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά θα είναι προετοιμασμένη και κάθε εβδομάδα θα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε. Ένα για παράδειγμα, μια ωραία ιδέα είναι αυτό που κάναμε μόλις τώρα με τη Χρυσάνθη, δηλαδή θα πηγαίνετε στο Παρίσι, θα μας μεταδίδετε εικόνα από εκεί και θα τα λέμε ζωντανά με όλη την παρέα. Μια πολύ καλή ιδέα. Άλλα θα είναι έτσι βίντεο ή κάποιες ξεναγήσεις που μπορεί να κάνουμε, κάποια πράγματα που θα δούμε στο site, πράγματα που θα γίνουν στην πορεία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, θα λέμε τα νέα της εβδομάδας για το Παρίσι, οπότε θα είναι πρακτικό αυτό και για όσους ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, πέρα από τις συναντήσεις που κάνουμε, τις διαδικτυακές, και μπορούμε να βρεθούμε. Αν ετοιμάζεστε να πάτε ταξίδι στο Παρίσι, μου στέλνετε μήνυμα, τα λέμε από κοντά. Πέρα από αυτό όμως, θα υπάρχει αυτό το live, το οποίο θα μας δίνει και κάποιες ενημερώσεις για το Παρίσι, για το επόμενο διάστημα που πρόκειται να ταξιδέψουμε. Οπότε θα είναι πολύ πρακτικό. Για παράδειγμα, είπαμε τελευταία σε σελίδα, το αναφέρω και τώρα, μια ωραία πληροφορία,
ότι το Λούβρο πρόκειται να αυξήσει τις τιμές. Δεν μας άρεσε και τόσο, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, είναι λογικό. 17 ευρώ έκανε το εισιτήριο για το Λούβρο. Έχουν αρκετά έξοδα συντήρησης. Και υπάρχουν, και αν δείτε και την αιτιολογία έτσι που το αναφέραν αυτό, υπάρχουν και αρκετοί που μπαίνουν δωρεάν. Υπάρχει τρόπος. Οπότε έπρεπε να αυξηθεί το εισιτήριο για να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος συντήρησης. Άρα από 17 θα γίνει το εισιτήριο 22 ευρώ. Πότε θα γίνει αυτό? 15 Ιανουαρίου. Άρα, μέχρι τότε, όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε τον άλλο χρόνο, να μια ωραία πρακτική πληροφορία που παίρνετε από αυτό το live σήμερα, κλείστε τα εισιτήριά σας. Θα γλιτώσετε 5 ευρώ στο άτομο. Όσοι τέλος πάντων πληρώνουν είσοδο, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι μπαίνουν και δωρεάν και τα παιδιά και κάποιες ηλικίες και κάποιες κατηγορίες κτλ. Τα λέμε αναλυτικά αυτά σε άλλη συνεδρία. Έτσι, τέτοιες πρακτικές πληροφορίες. Κάθε Παρασκευή λοιπόν στις 10 θα έχουμε την προσωπική μας επαφή από κοντά, μέσω αυτής της δυνατότητας που μας δίνει το Facebook. Εδώ θα είναι η έδρα μας. Έχουμε ανοιχτεί και σε άλλες πλατφόρμες, θα σας πω τώρα μερικά πράγματα και γι' αυτό. Τι θα γίνει με τις καθημερινές δόσεις, καθυστερήσαμε λίγο, το ξέρω. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κάποια πράγματα έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Έτσι όπως τα φανταζόμαστε και πιστεύω θα σας αρέσουν και εσάς. Γιατί εκτός από το Παρίσι, έχουμε και άλλα ταξίδια να κάνουμε και απολαμβάνουμε και άλλα ωραία πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να σας πω. Δεν βλέπω τώρα τα σχόλιά σας, θα τα δω σε λίγο όλα μαζί. Ωστόσο, μπορείτε να σχολιάζετε οτιδήποτε θέλετε, θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Το απόλαυσα πάρα πολύ το ταξίδι που κάναμε, γιατί το κάναμε παρέα, το ταξίδι στο Παρίσι, οδικός από Αθήνα Παρίσι. Όσοι δεν το έχετε δει, έχει βγει στο YouTube 4 ουσιαστικά επεισόδια, λίγο μεγάλα, αλλά τα αφήσαμε έτσι να κυλάνε μαζί με τη μουσική και τα τοπία τριγύρω. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο. Μια πολύ όμορφη εμπειρία που την ζήσαμε παρέα. Θέλουμε να ζήσουμε και άλλες τέτοιες εμπειρίες. Και έχουμε να ζήσουμε ήδη αρκετές. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα βγουν και για άλλα μέρη. Σκέφτηκα το εξής σε σχέση με το Facebook. Δεν θα κάνουμε άλλη σελίδα, έτσι ώστε να βάλουμε εκεί τα άλλα πράγματα. Η έδρα μας θα είναι το Αγαπάμε Παρίσι για οτιδήποτε κάνουμε στο Facebook. Οπότε θα σας ενημερώνω εδώ. Θα έχουμε την καθημερινή μας, όχι την καθημερινή, την εβδομαδιαία ενημέρωση, θα τα λέμε. Και οτιδήποτε είναι να βγει, θα το συζητάμε. Επεισόδια από τις στιγμές, όταν βγαίνουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και live, όταν πρόκειται να πάμε σε κάποια μέρη ή όπως αυτό το ταξίδι που κάναμε, κάποια live, θα τα κάνουμε έτσι. Οπότε εδώ θα τα λέμε ώρα, έτσι στο Facebook. Στα υπόλοιπα, σε υπόλοιπες πλατφόρμες, στο YouTube ας πούμε για παράδειγμα, στο οποίο προσπαθούμε να αναπτυχθούμε και εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τη βοήθεια που δώσατε στα βίντεο και την όθηση. 36.000 προβολές για το YouTube για ένα καινούριο κανάλι όταν ξεκίνησε με το πρώτο βίντεο του ταξιδιού Αγαπάμε Παρίσι από Αθήνα Παρίσι. Ήταν πολύ καλά και αυτή την όθηση είναι αλήθεια ότι την έδωσε το Παρίσιο Παρεάκι και σας ευχαριστώ πολύ. 1.000 συνδρομητές τώρα του YouTube. Είναι ένα μικρό κανάλι βέβαια, αλλά το αναπτύσσουμε σιγά σιγά και θα περάσουμε, επειδή χρειάζεται να κάνουμε αρκετά πράγματα και εκεί, θα περάσουμε τα περισσότερα βίντεο στο YouTube. Τι θα γίνει λοιπόν τις καθημερινές δόσεις, για να μην πολυλογώ. Οι καθημερινές δόσεις ήταν ωραίες. Περάσαμε ωραία, η αλήθεια είναι. Να δω λίγο και τι μου γράφετε. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, ήταν ωραίες και είναι ωραίες. Έχουμε κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Μία από αυτές, σας την είπα ήδη, είναι ότι δεν είμαστε στο Παρίσι all the time για να βγάζουμε. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να βγάζουμε κάθε μέρα καθημερινή δόση από το Παρίσι. Αλλά ωστόσο θέλουμε να βγάζουμε και άλλα πράγματα. Επίσης, από την άλλη πλευρά, είναι αυτό που σας είπα, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε και άλλο υλικό. Για να βγει ένα βίντεο μιας καθημερινής δόσης, όπως το βλέπετε, απλά το αναφέρω τώρα, μεταξύ μας είμαστε μια παρέα, τα λέμε, χρειάζεται αρκετός χρόνος για να γίνει αυτό το βίντεο. Και επειδή σε αυτά τα βίντεο μεταφέρουμε κάποιες πληροφορίες που τις έχετε βρει αρκετά πρακτικές και μου έχετε πει ότι ξαναγυρνάτε πίσω σε αυτά και τα βλέπετε, προσπαθούμε όσο γίνεται να μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες στα βίντεο, άρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο μοντάζ. Αν μείνουμε σε αυτό, θα πρέπει να συνεχίσω να κάνω μόνο αυτό καθημερινά. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που πρόκειται να γίνουν. Βγαίνουν βίντεο μόνο για το site, αποκλειστικά στο site. Βγαίνουν βίντεο στο YouTube, θα βγουν στο TikTok. Και επίσης γράφονται και άρθρα, τα οποία θέλουν αρκετή μελέτη, αρκετό χρόνο.
Όλα αυτά προϋποθέτουν έναν χρόνο που αν τον αφιερώσω αποκλειστικά στα βίντεο των καθημερινών δόσεων, δεν θα τα καταφέρουμε σε αυτή τη φάση να κάνουμε αυτό που φανταζόμαστε. Οπότε, η καθημερινή δόση είχε το σκεπτικό ότι κάθε μέρα θα έχουμε μια επαφή με το Παρίσι και αυτή θα συνεχιστεί μέσα από τη σελίδα. Τα βίντεο πλέον, εκτός από το live που θα είναι η έδρα μας εδώ, θα βγαίνουν στο YouTube. Θα βγουν αρκετά, όχι τόσο συχνά ίσως με την έννοια της καθημερινότητας, αλλά αρκετά μέσα στην εβδομάδα θα βγαίνουν, είτε σε shorts, μικρά βιντεάκια δηλαδή, είτε λίγο μεγαλύτερα. Κάθε φορά που θα βγάζω ένα βίντεο εκεί, θα σας το βάζω στην ιστορία εδώ στη σελίδα, οπότε θα μπορείτε να το βλέπετε. Στις ιστορίες φαίνεται ένα στρογγυλό, σας βγάζει μια ειδοποίηση στην αρχική σας σελίδα επάνω, όσοι δεν το έχετε δει. Από το Αγαπάμε Παρίσι, το πατάτε πάνω, σας βγάζει και το σύνδεσμο. Δεν θα το βάζουμε σε δημοσίευση στη σελίδα, γιατί και το Facebook δεν το προωθεί ιδιαίτερα, όταν υπάρχει άλλη πλατφόρμα. Αλλά στις ιστορίες το βλέπετε. Οπότε κάθε φορά που βγαίνει κάτι στο YouTube, θα σας το βάζω από εκεί και μπορείτε να πατάτε πάνω και να βλέπετε το βίντεο. Καθημερινή λοιπόν επαφή με το Παρίσι θα συνεχιστεί. Βέβαια, όσοι δεν το έχετε κάνει, μπορείτε να μπείτε και στο YouTube, να κάνετε εγγραφή και να το βλέπετε κατευθείαν από εκεί. Συν βίντεο στο TikTok που μπορεί να βγαίνουν, συν οποιασδήποτε άλλες ενημερώσεις. Μιλάμε λοιπόν για καθημερινή επαφή πραγματικά με το Παρίσι και κυρίως το ραντεβού μας την Παρασκευή το βράδυ, που εκεί θα είναι η δυνατή επαφή. Θα έχουμε δηλαδή κάτι πολύ δυνατό κάθε Παρασκευή να δείξουμε. Θα το δούμε ήδη από το επόμενο επεισόδιο και αρκετά μεγάλη ποικιλία. Πάνω κάτω αυτά ήθελα να σας μεταφέρω στο πρώτο live, το πρώτο παρισοπαράθυρο όπως το λέω. Ανοίγεται ένα παράθυρο στο Παρίσι, ένα παρισοπαράθυρο λοιπόν. Θα έχουμε κάθε Παρασκευή απόγευμα, νύχτα, για μένα είναι απόγευμα λίγο, νύχτα λοιπόν στις 10. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ ωραία επαφή σε αυτό το κομμάτι και να έχουμε και την επαφή μας. Για να δω τι μου γράφετε κιόλας. Ζωή, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, Βασιλική, ο Παναγιώτης με το ταξίδι. Τι μας γράφεις, τι ωραία Παναγιώτη. Όχι, ωραία δεν... Αυτό που μας γράφεις μας συγκινεί απλά. Κάθε φορά τα καλά σας λόγια με συγκινούν και χαίρομαι που αυτό που δημιουργούμε κάτι δίνει. Κάτι δίνει, κάτι προσφέρει και ελπίζω να προσφέρει και ακόμα περισσότερο στο μέλλον, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίες ουσιαστικά πέρα από την πολύ όμορφη παρέα που απολαμβάνουμε, οι οποίες να προσφέρουν πραγματικά ουσιώδη πράγματα σε σχέση με το Παρίσι αλλά και γενικά σε σχέση με τα ταξίδια. Κυρίως όμως σε σχέση με το Παρίσι, μια και μιλάμε τώρα στο παρισοπαράθυρο. Αυτά για σήμερα. Αυτή τη σκέψη ήθελα να σας μεταφέρω. Η πρώτη μας επαφή από κοντά. Χάρηκα πολύ που είχαμε αυτή την επαφή. Χαρήκαμε πολύ που είδαμε τη φίλη μας τη Χρυσάνθη στο Παρίσι, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι που έχουν πάει πρόσφατα. Και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που τους γνώρισα, που σας γνώρισα, γιατί κάποιοι από εσάς είστε και τώρα εδώ στο live. Περιμένω να τα πούμε σύντομα. Το επόμενο ραντεβού μας live θα είναι την επόμενη Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ. Μέχρι τότε, μέσα στην εβδομάδα, έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ που συνδεθήκατε, που αφαιρέσατε το χρόνο να είστε εδώ και σας ευχαριστώ για κάθε λεπτό που αφαιρώνετε στο Αγαπάμε Παρίσι και σε οτιδήποτε παράγει το otichat.gr. Είναι πολύτιμο, το θεωρώ πολύτιμο αυτό, γιατί η στιγμή του καθενός, οι στιγμές, ο χρόνος του καθενός μας είναι εξαιρετικά πολύτιμος και όταν το επιλέγετε να τον αφιερώσετε σε αυτό που παράγουμε, όχι απλώς το θεωρώ σπουδαίο, αλλά είναι και τιμή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.